Το ανάδειξε το βιβλίο συνεχίζει τα γυρίσματά του στο Αθηναίων Παλάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 123 και έχει μια εκλεκτή καλεσμένη συγγραφέα και εικαστικό, τη Μαρία Καλατζή. Καλησπέρα! Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Η οποία μας έχει έρθει με το θησαυρό του νερού από τις εκδόσεις Ακακία. Ακακία. Αλλά και με τη λίμνη με τις νεράιδες από τις εκδόσεις Πηγή. Δύο βιβλία λοιπόν. Ναι, είναι υποέκδοση ακόμα. Υποέκδοση. Τον επόμενο μήνα θα το έχουμε. Πολύ ωραία, θα μιλήσουμε και για τα εικαστικά αμέσως μετά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για το θησαυρό του νερού, όπου το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη μικρασιατική καταστροφή. Θα ήθελες να μας πεις πώς σου ήρθε η ιδέα αυτή? Η ιδέα μου βασίστηκε σε αφηγήσεις του συγγενικού μου περιβάλλοντος, που οι προγονείς τους έζησαν εκείνες τις μαύρες μέρες της εκδίωξης του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία. Τότε πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να αφήσουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και να ξεκινήσουν το μακρύ δρόμο της προσφυγιάς. Μέσα στα υπάρχοντά τους μπόρεσαν να μεταφέρουν στον ελλαδικό χώρο και κάποιους πολύτιμους θησαυρούς. Ο θησαυρός του νερού επικεντρώνεται σε μια θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία μεταφέρθηκε μετά την καταστροφή από μια ομάδα προσφύγων και μας μεταφέρει έτσι το διπορικό της Οδύσσιας που πέρασαν, ώσπου να φτάσουν σε ένα ξερονήσι του ελλαδικού τόπου και να εγκατασταθούν εκεί. Βέβαια το βιβλίο δεν αναφέρεται στα αίτια και τις όσα τέλος πάντων έγιναν μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτό, στη μεταφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου και την εγκατάστασή του σε ένα άνυδρο ξερονήσι, που έμειναν μέσα σε μία σπηλιά και από άνυδρο ξερονήσι με θαυματουργικό τρόπο, με το που τοποθέτησαν την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στη σπηλιά, το άρχισε να τρέχει νερό, να αναβλύζει νερό και να περικυκλώνει το νησί. Έτσι κατάφεραν να το κάνουν έφορο, με τη βοήθεια του Αγίου Γεωργίου φυσικά, και έγινε η νέα τους πατρίδα. Μπορούμε να πούμε ότι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα? Το βιβλίο είναι καθαρά μυθοπλασία. Μυθοπλασία. Όμως υπάρχει ένα μικρό κομμάτι μέσα στο βιβλίο, το οποίο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτό είναι από αφηγήσεις της μητέρας μου. Είναι μια ιστορία που μου έλεγε από όταν ήμουν παιδί. Από το νησί που κατάγεται, δίπλα στο σπίτι του παππού, είχε χτίσει ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και συνέβαινε το εξής θαυμαστό. Όταν έσβηνε το καντήλι του, χτύπαγε το παράθυρο του παππού μου, έτσι ώστε να του τα ανάψει. Αυτό σταμάτησε να γίνεται την περίοδο του πολέμου, που το λάδι είχε γίνει ένα δισεύρετο αγαθό. Αυτή όλη η ιστορία εμένα φάνταζε μεγαλειώδες έτσι, μέσα στις παιδικές μου μνήμες και ήθελα να την καταγράψω. Έτσι όταν άρχισα να ασχολούμαι με την συγγραφή μυθιστορημάτων, θέλησα να την εντάξω σε μία από τις ιστορίες μου. Όλη η υπόλοιπη ιστορία που ακολουθεί, που είναι και το κύριο θέμα του βιβλίου, είναι καθαρά από κύμα της δικής μου φαντασίας. Τι ρόλο παίζει η πίστη? Στο βιβλίο, η πίστη είναι αυτή που κινεί τις εξελίξεις. Δηλαδή, σπρώχνει καταστάσεις και γεγονότα, έτσι ώστε να φανερωθούν. Η ένοχη, αυτή τουλάχιστον, γιατί η εικόνα του Αγίου Γεωργίου κλάπηκε από τη θέση που την είχαν τοποθετήσει, αναγκάζονται να πληρώσουν τα λάθη τους. Και βρίσκονται μπροστά σε αυτό το δίλημα, ότι πρέπει να αναδιορθώσουν την ιεροσυλία που είχαν διαπράξει. Η πίστη δική μου τουλάχιστον είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μου, είμαι και αγιογράφος άλλωστε, και πιστεύω ότι αυτό το έχω βγάλει και στο βιβλίο μου. Τι άλλα μηνύματα θέλουμε να περάσουμε μέσα από το βιβλίο? Το βιβλίο περνάει αρκετά μηνύματα. Περισσότερο επικεντρωνόμαστε στη μετάνοια και τη συγχώρεση. Τη μετάνοια των ιερόσυλων οι οποίοι έκλεψαν την εικόνα, που με κάποιο τρόπο προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη τους, και την ανάταση, την ψυχική ανάταση που παίρνουμε μέσα από τη συγχώρεση. Φυσικά το βιβλίο είναι ένας συνδυασμός μυστηρίου, το οποίο έχει δολοπλοκίες, έχει ίντριγκες, έχει πολύ μυστήριο, το οποίο κρατάει και τον αναγνώστη.
Τι άλλα στοιχεία θεωρείτε ότι πρέπει να έχει ένα βιβλίο, εκτός από την πλοκή, ας πούμε, μια γρήγορη εξέλιξη πιθανόν? Πιστεύω ότι πρέπει να προκαλεί ποικιλία συναισθηματικών διακυμάνσεων. Δηλαδή, πρέπει να προκαλεί τη συγκίνηση, πρέπει να προκαλεί τη χαρά, την ευχαρίστηση, την αγωνία. Πρέπει να συνδυάζει πάρα πολλά στοιχεία. Επίσης, πιστεύω ότι το μεταφυσικό είναι ένα στοιχείο το οποίο αρέσει και αυτό υπάρχει λίγο πολύ σε όλα μου τα βιβλία. Τελευταία υπάρχει, ναι, νομίζω, μια ροπή προς το κομμάτι αυτό. Ναι. Άρα σε ποιο κοινό μπορούμε να πούμε ότι στοχεύεται, σε νέους, σε πιο μεσαίες ηλικίες? Τα βιβλία μου στοχεύουν σε κάθε είδους ηλικία και κάθε φύλο. Δείχνουν και την ευαίσθητη πλευρά, το συναισθηματισμό, δηλαδή βγάζει πολύ συναίσθημα μέσα από τα βιβλία μου. Όμως υπάρχουν και θέματα τα οποία θίγονται, που δείχνουν και τη σκληρή πλευρά της ζωής, ας πούμε ο θησαυρός του νερού. Υπάρχει ένα 10χρονο παιδί το οποίο είναι αναλφάβητο και προσπαθεί η ανάδοχη μητέρα του να το βοηθήσει έτσι ώστε να αποκτήσει μόρφωση. Υπάρχει απαγωγή αυτού του παιδιού από τον ίδιο του τον πατέρα και πολλά άλλα θέματα τα οποία αναδεικνύονται μέσα από την ιστορία μας. Να διαβάσω το πιστόφυλλο. Βεβαίως. Σαν ένα απόσπασμα. Στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου, ένας βαριά άρρωστος άνδρας διαισθάνεται πως πλησιάζει στο τέλος της ζωής του. Η συνείδησή του είναι φορτωμένη από τύψεις για το λάθος που έκανε πριν 20 χρόνια. Θέλοντας να ελαφρώσει το βάρος αμαρτίας του, κάνει μια τελευταία προσπάθεια να διορθώσει το σφάλμα του. Διανύει τις τελευταίες του στιγμές και αυτή την ίστατη ώρα ένα άγνωστο παιδί βρέθηκε κατά τύχη δίπλα του. Είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να τον βοηθήσει και του αναθέτει μια αποστολή. Θεωρούσε καθήκον του να την εκτελέσει εκείνος, μα πλέον αδυνατούσε να κάνει το σωστό αφού τον πρόλαβε η αρρώστια. Το μικρό αγόρι καλείται να βρει το μυστηριώδες νησί και να επιστρέψει τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου εκεί από όπου έκανε το μοιραίο σφάλμα να την κλέψει. Ταυτόχρονα, μια κτηματική διαμάχη θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Η έρευνα του εξελίσσεται σε μεγάλη περιπέτεια και μια θαυματουργή παρέμβαση επηρεάζει τη δύσκολη αναζήτηση. Ο πόλεμος μεταξύ δύο συνειδιοκτητών για τη μοναδική πηγή νερού στο κτήμα τους θα φέρει στην επιφάνεια ένα ένοχο μυστικό. Οι εξελίξεις καθορίζονται από απρόσμενα γεγονότα και σφραγίζονται από αποκαλύψεις που σπέρνει μεθοδικά το χέρι της μοίρας. Μια συναρπαστική ιστορία μυστηρίου πλεγμένη με το θαύμα και τη θρησκευτική συνείδηση, λοιπόν. Ακριβώς. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για την εικαστική σας όμως δραστηριότητα πριν περάσουμε στο δεύτερο βιβλίο. Να μιλήσουμε για τις ατομικές εκθέσεις που έχετε κάνει. Προς το παρόν έχω λάβει μέρος μόνο σε ομαδικές εκθέσεις. Να τις πούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές και τα θέματα. Έχω πάρει μέρος σε πολλούς δήμους, σε εκθέσεις που γίνονται σε πολλούς δήμους. Και το καλοκαίρι είχαμε κάνει κάποιες εκθέσεις με την Art Gallery που είναι του κυρίου Σαρδί, που έγιναν στην Πάρο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Κάλλη. Νέα Ερυθρέα, σε τέτοιες εκθέσεις, οι οποίες ήταν ομαδικές, ατομική ακόμα δεν έχω κάνει. Τα θέματα τα οποία συνήθως αναπτύξατε μέσα από τις ομαδικές εκθέσεις, ποια ήταν? Θέματα είναι η αγιογραφία, ασχολούμαστε με τις μορφές Αγίων, όπως και με την απεικόνιση εικόνων, οι οποίες είναι θεματικές, δηλαδή δεν επικεντρώνονται μόνο σε ένα πρόσωπο, όπως ας πούμε έχουμε τα Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού, Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος είναι σώζει τους ναυαγούς από τη θάλασσα. Υπάρχουν τέτοιες εικόνες, οι οποίες συνδυάζουν πολλά θέματα μαζί, δηλαδή υπάρχει και, και η ζωγραφική μέσα, εκτός από τις μορφές των Αγίων. Αυτά περίπου είναι τα θέματα που είχαμε στις εκθέσεις μας. Η τεχνική και τα χρώματα? Η τεχνική είναι η βυζαντινή τεχνική, με αυτήν ασχολούμαι εγώ, με την αυγοτέμπερα. Τα χρώματά μας είναι φυσικά, σε σκόνη. Έχουμε τη χρήση του αυγού, η παραδοσιακή βυζαντινή αγιογραφία δηλαδή. Και πάμε και στη λίμνη με τις νεράιδες, το άλλο το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Πηγή. Ναι. Να πούμε, υπάρχουν τελικά νεράιδες σε λίμνες? Έτσι τουλάχιστον θέλει παράδοση, σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει. Υπάρχουν κατά κάποιες μαρτυρίες, αυτό μας δίνουν, ότι γύρω από τις λίμνες
γύρω από το υγρό στοιχείο, οι νεράιδες επικεντρώνουν και στείλουν ένα χορό. Δεν ξέρω βέβαια αν αληθεύει όλο αυτό. Θα ήθελα να είναι αλήθεια. Οι νεράιδες είναι ένας παγκόσμιος μύθος. Υπάρχουν και αφηγήσεις ανθρώπων και εδώ στην Ελλάδα σε πολλά χωριά, τα οποία δίνουν και μαρτυρίες για την ύπαρξη των νεράιδων. Μάλιστα υπάρχει και ο μύθος ότι υπάρχουν νεράιδες οι οποίες έχουν ζήσει στο δικό μας κόσμο, ότι έχουν κάνει οικογένειες, έχουν κάνει παιδιά. Σύμφωνα με τους μύθους, αυτό ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο από αυτό. Άρα η παράδοση ήταν αυτή που έδωσε το ένασμα, λοιπόν, να δημιουργηθεί. Εγώ διάβασα μέσα από το ίντερνετ κάποιες ιστορίες οι οποίες μου κέντρισαν τη φαντασία και θέλησα να γράψω έτσι κάτι πάνω στις νεράιδες και επέλεξα μια παγιδευμένη νεράιδα στο δικό μας κόσμο, η οποία δίνει τον αγώνα της για να μπορέσει να ζήσει, γιατί έχει παγιδευτεί από μια κακόβουλη γυναίκα η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί την νεραϊδένια της υπόσταση και να διορθώσει το παραμορφωμένο πρόσωπο της κόρης της. Και δίνει έναν αγώνα για να μπορέσει να προσαρμοστεί και να βρει κάποιο τρόπο να επιστρέψει πάλι στον νεραϊδό κοσμό της. Αν είχατε μια καλή νεραϊδά δίπλα σας εσείς, τι θα τη ζητούσατε? Θα τη ζητούσα να σηκώσει το μαγικό της ραβδάκι, να διώξει όλα τα άσχημα από τον κόσμο, να δώσει στις ανθρώπινες ψυχές αγάπη, ομόνοια, ζεστασιά, για να μπορέσει να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Ευχόμαστε και εμείς το ίδιο να μπορούσε να γίνει και να γίνει ίσως. Μακάρι. Και ευχές και η θέληση του ανθρώπου έχει τη δική του μαγική δύναμη. Οι νεράιδες είναι αέρινα πλάσματα, τα οποία κυριαρχούν στα παραμύθια μας. Πάντα μια καλή νεράιδα υπάρχει, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει τις ευχές στους πρωταγωνιστές του εκάστοτε παραμυθιού και γεμίζουν έτσι με την νεραϊδόσκονη τα όνειρα και τις επιθυμίες μας. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν την κυρία Μαρία Καλατζή με τη Λίμνη με τις νεράιδες εκδόσεις Πηγή, αλλά και το Θησαυρό του Νερού εκδόσεις Ακακία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τα ταξίδια και τα δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.